Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι είμαστε εμείς που στο διάστημα, στο επόμενο διάστημα, θα εγκαινιάσουμε ένα από τα μεγαλύτερα ζητούμενα όλων των δημοτικών αρχών. Μια βαριά θεωρώ κληρονομιά. Το Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο, όλοι το γνωρίζετε, σύντομα αποκτά ζωή και θα ομορφαίνει την καθημερινότητά μας με τις εκδηλώσεις που θα γίνονται εκεί. Εκεί όπου οι ανησυχίες, το ταλέντο και οι αναζητήσεις πολλών συμπολιτών μας θα βρουν το χώρο έκφρασης που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Ολοκληρώνεται η μεταφορά της βιβλιοθήκης στο νέο της χώρο και θα είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένη. Ταυτόχρονα θα δοθεί προσχρήση σε όλους και όλες τις δημότησες και μάλιστα αυτό σε σύγχρονο χρονικό διάστημα, αφού στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί και ο χώρος του θεάτρου στο Συνεδριακό Κέντρο, ώστε ο Δήμος μας θα έχει ένα σύγχρονο σπίτι πολιτισμού και αυτό, το ξέρετε πολύ καλά, θα είναι το στολίδι της πόλης. Εδώ βέβαια, ανεξάρτητα από τις καθυστερήσεις, οφείλω να αναγνωρίσω και να πω ότι η ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Κέντρου είναι αποτέλεσμα όλων των τελευταίων δημάρχων, που ο καθένας έβαλε το δικό του λιθαράκι. Και σίγουρα, εδώ αξίζει μια αναφορά στο Δήμαρχο που είχε την έμπνευση και έκανε τη μελέτη του έργου, στο Δημήτρη τον Κουσκέλη. Με τη στήριξη της ΧΕΔΑ λειτουργούν με τον καλύτερο τρόπο τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του κολυμβητηρίου, του Κέντρου Στήριξης Ρωμά και όλων των ευπαθών ομάδων, του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες από το Δήμο σε συνεργασία με τον ΟΠΑΚΟ. Το ΚΑΠΗ, το έχουμε αντιληφθεί όλοι, το έχουμε δει, δεν είναι πλέον χώρος συγκέντρωσης ηλικιωμένων. Έχει γίνει χώρος ζωντανής, δημιουργικής έκφρασης πολιτισμού, αλλά και αναψυχής. Πρόθεσή μας, τιμώντας τους γονείς μας, είναι να επεκτείνουμε και να αναβαθμίσουμε τα προγράμματα με νέες δράσεις περί υγήσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στηρίξαμε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, που έχει καθιερωθεί ως βασικό στοιχείο κοινωνικής πολιτικής με την ιατρική, νοσηλευτική και την κατοίκον φροντίδα. Στον καιρό της μεγάλης οικονομικής κρίσης προσπαθήσαμε και θεωρώ πως τα καταφέραμε να οργανώσουμε ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης με τις κοινωνικές δομές, αξιοποιώντας συγχρόνως και το αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης των συμπολιτών μας, που δόθηκε απλόχερα. Ενισχύσαμε το κοινωνικό πατοπολείο με ενημερώσεις και δράσεις, στηρίζοντας έτσι δεκάδες οικογένειες και πολλούς πολίτες με διανομή τροφίμων, ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης. Αυτό βεβαίως κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε κατά το παρελθόν. Εμείς τριπλασιάσαμε την δαπάνη και θεωρώ και είναι βέβαιο πως αναμυφίσαμε περισσότερους δημότες μας. Καθιερώσαμε και οργανώσαμε με τη στήριξη των συλλογικών οργάνων των εκπαιδευτικών το κοινωνικό φροντιστήριο. Εκεί, εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων κάνουν εθελοντικά δωρεάν μαθήματα σε πολλούς μαθητές και μαθητές, στηρίζοντας έτσι οικονομικά τις αδύνατες οικογένειες. Με τη ΔΕΙΑ, την υπηρεσία ίδρυψης, κάναμε επεκτάσεις και συντηρήσεις στο δίκτυο των ομβρίων. Έγινε επέκταση της ίδρυψης και εξυγχρονισμός του δικτύου. Καθαρίζοντας τα φρεάτια, καταφέραμε μετά από κάθε έντονη βροχή στην πόλη της Αλεξάνδρειας
να μην πλημμυρίζουν ούτε σπίτια, ούτε επιχειρήσεις. Φίλες και φίλοι, προσπάθησα μέσα από τον λόγο και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και αυτό είναι στην ιστοσελίδα του Δήμου, γι' αυτό και δεν προχωρώ σε λεπτομερή αναφορά, να αποτυπώσω την πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα στο Δήμο μας. Υποδομές υπάρχουν και υποδομές δημιουργούνται. Οι πόροι εξοικονομούνται με σχέδιο, αλλά και με θέληση. Αν όμως όλοι εσείς με ρωτούσατε με τι είμαι πιο πολύ ευχαριστημένος, ειλικρινά θα σας έλεγα ότι πιο πολύ απ' όλα για δύο λόγους είμαι ευχαριστημένος. Πρώτον, από το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου μας. Από τον τρόπο που επικοινωνούμε με τον πολίτη. Και δεύτερον, από το οικονομικό σεμάζευμα που έγινε με τη μείωση του χρέους σε επίπεδα μηδενικά. Βεβαίως και με την εξάλληψη των αλόγιστων δαπανών. Στα χρόνια της διοίκησης που πέρασαν, οι δημότες βρήκαν την πόρτα του Δημάρχου ανοιχτή. Με κατανόηση, με υπομονή, ακούσανε από το πιο μικρό πρόβλημα έως το πιο μεγάλο που απασχολούσε βεβαίως τους συμπολίτες μας, όλους εσάς. Είναι, θα παραδεχθώ, αρκετές φορές που στην αγωνία μου να δώσω γρήγορα λύσεις σε κάποιους από εσάς, από όλους τους δημότες, μπορεί να μην τα κατάφερα στον χρόνο και στο είδος της ενέργειας που χρειαζόταν. Πάντα ήμουν και θα είμαι στη διάθεση όλων των συμπολιτών για όποιο πρόβλημα το απασχολεί. Φίλες και φίλοι, με τον ίδιο σεβασμό που σας ζήτησα πριν από δύο χρόνια να με εμπιστευτείτε και να στηρίξετε την προσπάθειά μας, με τον ίδιο σεβασμό θα σταθώ και για τα επόμενα χρόνια, για να δώσω λόγο και για όσα έκανα και για όλο το έργο της Δημοτικής Αρχής. Είναι βέβαιο ότι μαζί με ό,τι καλό και σημαντικό έργο έγινε στα χρόνια της διοίκησης, έγιναν και λάθη. Το είπα και προηγουμένως, έγιναν και παραλήψεις. Υπήρχαν και θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Ενδεχομένως και συμπεριφορές που δεν κινήθηκαν στα όρια, αλλά και στα πρότυπα που εσείς καθορίσατε με την ψήφο σας. Όμως, το λέω και το διατυμπανίζω. Δεν θα υπάρξει πουθενά κανένα ίχνος σκόνης, τίποτα κρυφό. Όλα είναι εδώ φανερά. Δεν πρόκειται να αποκαλέσω έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της ατολμίας, της συντήρησης και της λογικής της διαχείρισης. Αυτό το επιβεβαιώνει το έργο μας, ο τρόπος της διοίκησης. Αυτό είναι η υποχρέωσή μου και θα το αποδεικνύω καθημερινά στο μέλλον. Η συνέχεια απαιτεί από όλους μας πολλή δουλειά και διάθεση προσφοράς. Απαιτείται από τον Δήμαρχο, από εμένα, να ακολουθήσω πρακτικές και συμπεριφορές που θα τονώνουν την ενότητα σε όλα τα επίπεδα και θα κάνουν όλο τον λαό, όλους τους δημότες μας συμμέτοχο, έχοντας πάντα σαν όραμα το καλό του Δήμου, αλλά κυρίως το καλό των παιδιών μας. Απαιτείται και το γνωρίζετε όλοι από τους Δημοτικούς Σύμβουλους της Διοίκησης σεβασμός στην ετοιμιγωρία των πολιτών, σοβαρότητα και ανιδιοτελή προσφορά με πρόταγμα το δημόσιο συμφέρον. Απαιτείται από τους φίλους συναδέλφους της αντιπολίτευσης δημιουργική κριτική, αλλά και συνένεση στις σωστές αποφάσεις. Φίλες και φίλοι, η εμπιστοσύνη και η αγάπη σας καθοδηγούν τα επόμενα βήματα μας.
στέλνει τις προτάσεις, τις ιδέες, τις παρατηρήσεις, ακόμη και τη διαφωνία τη δική σας, θα μας βοηθήσετε να βελτιωνόμαστε συνεχώς, να διορθώνουμε τα λάθη και να προσφέρουμε έργο. Εμείς συνεχίζουμε και προχωρούμε μπροστά. Κάνουμε δεσμεύσεις της πράξης μας. Κάνουμε τις δεσμεύσεις της πράξης μας. Οραματιζόμαστε την Αλεξάνδρεια σαν μια πόλη παιδείας και πολιτισμού. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο με ανάπτυξη, αλλά κυρίως ευημερία για τους πολίτες. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ για να τονίσουμε και να υπενθυμίσουμε πού ήμασταν κάποτε και πού πάμε. Η διοίκηση που ασκήσαμε αυτό το διάστημα είναι διοίκηση δικαιοσύνης και παραδείγματος, διαφάνειας και εντιμότητας. Πήραμε πολλές αποφάσεις και δεχτήκαμε κριτική για αυτές. Δυστυχώς για αυτούς που η κακόπιστη κριτική είναι επάγγελμα, τα αποτελέσματα μας δικαίωσαν αρκετές φορές και οι συμπολίτες μας βλέπουν, ακούν και κρίνουν. Και έχουν το κριτήριο, θεωρώ, να δουν το σωστό και το δίκαιο. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του Δήμου, γιατί πολλές φορές, ενώ είναι λίγοι, με υπερπροσπάθεια δίνουν λύσεις. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συνεργάτες της Δημοτικής Ομάδας για την προσφορά τους στον κοινό αγώνα, για την ανάπτυξη του Δήμου μας και τη βελτίωση της ζωής όλων των συμπολιτών μας. Τους ευχαριστώ όλους. Θέλω να πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου ως Δήμαρχο τυχερό που είμαι επικεφαλής αυτής της Δημοτικής Ομάδας που αποτελείται από στελέχη με διαφορετικές πολιτικές διαδρομές. Παρόλα αυτά, καταφέρνω να συνεργάζονται αρμονικά, να αποτελούν μια συμπαγή και δυναμική αυτοδιοικητική ομάδα. Κάποιοι ίσως υιοθετώντας την κακόπιστη κριτική να θελήσουν να πούν για διαφωνίες, εντάσεις, φωνές, πολλές φορές μέσα στην Δημοτική Ομάδα, αλλά αλίμονο, ακόμη και στην καλύτερη οικογένεια, στην καλύτερη σχέση, υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Υπάρχουν εντάσεις και αυτό σίγουρα είναι υγιές, γιατί έτσι φίλοι μου χτίζονται και διατηρούν οι σχέσεις. Γνωρίζονται τα μέλη και μπορούν, κατά την άποψή μου, να λειτουργήσουν καλύτερα. Φίλες και φίλοι, προσπαθούμε με τη δράση μας να εξασφαλίσουμε τη στήριξη της πολιτείας, της περιφέρειας, της περιφερειακής ενότητας συμμαχίας για όλα όσα σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Αυτό θεωρώ πως σε σημαντικό βαθμό το έχουμε πετύχει. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας για τη στήριξη και για την επίλυση πολλών προβλημάτων. Να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας που σε πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν κοντά μας. Όπως επίσης ευχαριστώ και τους βουλευτές του νομού για τη σημαντική βοήθεια που προσφέραν στις δικές μου ενέργειες, αλλά και γενικότερα σε όλα τα επίπεδα του Δήμου. Τέλος, θεωρώ φυσικούς συμμάχους στον αγώνα του Δήμου μας για την ανάπτυξη όλους εσάς τους δημότες που βρίσκεστε στο πλευρό μας, διαμαρτύρεστε αλλά και κατανοείτε, και αντιλαμβάνεστε ποια είναι αυτά στα οποία μπορείτε να βοηθηθείτε και σε ποια όχι. Σας ευχαριστώ.